και έχεις πάρα πολλά να μας πεις. Πάμε γρήγορα. Πάμε καταρχήν στον τουρισμό. Πέντε φορείς έβγαλαν μια ανακοίνωση. Υπάρχει έτσι, μια διάχυτη έτσι, εντύπωση ότι φοβούνται οι επισκέπτες να έρθουν στο νησί. Τι είμαστε ασφαλείς, είμαστε καλά, να μην φοβάται κανένας και να έρθουμε. Μια ανακοίνωση πέντε φορείς. Θέλω να ακούσουμε όμως και τον κύριο Κατσαρό Περικλή. Κατσαρό, τον πρόεδρο των τουριστικών καταλήμματων. Τι μας είπε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Κοινή ανακοίνωσή τους, πέντε φορείς του τουρισμού, πρόεδρος Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Σπύρος Χαλκιόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Βούλγαρης Χαράλαμπος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Περικλής Κατσαρός, πρόεδρος Ιωνίου Ομοσπονδίας Εμπορίου Κώστας Μουσακίτης και πρόεδρος Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών Ιωνίου Νήσων και Δυτικής Ελλάδος Ελισάβετ Σαββάτη, τονίζουν χαρακτηριστικά ότι η Κέρκυρα είναι ασφαλής και καλούν τον κόσμο να απολαύσουν απρόσκοπτα τις διακοπές τους. Μεταξύ άλλων, σε αυτήν την ανακοίνωση τονίζεται χαρακτηριστικά ότι η πρόθεση όλων είναι να συνεχίσουν να ενημερώνουν προκειμένου να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα των εξελίξεων χωρίς παραπληροφόρηση. Οι επισκέπτες της Κέρκυρας απολαμβάνουν απρόσκοπτα τις διακοπές τους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ οι πληρότητες στα ξενοδοχεία παραμένουν σε ψηλά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καταλυμάτων, Περικλής Κατσαρός, μίλησε στο Corfu TV News για το θέμα αυτό. Γεγονός ότι εντάξει, οι πρώτες δύο μέρες σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολες. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε επανέλθει στην κανονικότητα. Ο κόσμος έχει αρχίσει και ξαναρχεται στις βίλες, στις ταβέρνες. Δεν βλέπω μεγάλη διαφορά από ότι τουλάχιστον θα μπορεί να περιμέναμε, λόγω του ότι κακώς βέβαια είχε συνδυαστεί όλη αυτή η ιστορία της Κέρκυρας δυστυχώς επαναλαμβάνω με τις Ρόδου. Όπου εκεί οι συνάδελφοι πραγματικά έπαθαν μια ζημιά. Εμείς εδώ ήταν σε συγκεκριμένο σημείο η φωτιά, δεν ήταν σε ολόκληρο το νησί. Εντάξει, ταλαιπωρηθήκαμε, σβήστηκε, η κανονικότητα επανήλθε. Όλα καλά, πάνε μια χαρά, δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα. Είδαμε το ρεπορτάζ, ναι, με τους πέντε φορείς. Όλη αυτή η ιστορία θα πέσει. Θα πέσει δηλαδή σε δημοσιότητα.